Συνάδελφοι, συνάδελφοι, δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Δυναμώνουμε το δικό μας όπλο, την οργάνωσή μας. Όλοι στη μάχη για να μην περάσουν τα σχέδια κυβέρνησης εργοδοσίας που προωθεί η ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που έχει δει και θετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο. Δεν έχουμε τίποτα να κουβεντιάσουμε και να διαπραγματευτούμε. Δεν παίρνει μερεμέτια αυτό το τερατούργημα. Είναι μόνο για τα σκουπίδια. Τώρα να σημάνει συναγερμός όλοι στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 10 Ιούνιου. Να νεκρώσει κάθε χώρος δουλειάς, κάθε εργοστάσιο, κάθε εργοτάξιο και γιαπή. Να μην λύσει κανένα σκάβος. Είναι μια ακόμη μάχη που πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ήδη εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα βρίσκονται επί ποδός πολέμου από πέρσι το Σεπτέμβρη. Τότε που η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ έκανε πως δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα για το εργασιακό έκτρωμα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα όμως, ο ίδιος ο Παναγόπουλος ομολόγησε πως κάποιες διατάξεις, λέει, δεν υπήρχαν πρωτύτερα. Ότι είναι σε ανοιχτή δηλαδή επικοινωνία με την κυβέρνηση, ότι συνεργάζονται τα νομικά επιτελεία της ΓΕΣΕΕ και του Υπουργείου για την κατάρτιση του νομοσχεδίου. Μην κάνει λοιπόν την πάπια. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Τα στελέχη της κυβέρνησης, ολημερής και ολονυχτής γυρνοβολάνε στα κανάλια και τα ραδιόφωνα, διαλαλώντας το πόσο θετικό είναι το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους, πως χρησιμοποιούν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε δίθεν τετραήμερα, θα παίρνουμε παραπάνω μέρες άδειας, θα έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε, λέει κι άλλο, τον παχυλό μας μισθό με την αύξηση των υπεροριών στις 150 ώρες και μπορούμε βέβαια να αξιοποιούμε και την άδειά μας για να μαζεύουμε ελιές. Όλα αυτά τα θετικά, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, μπορεί να τα αποκομίσει ένας εργαζόμενος απλά δουλεύοντας τζάμπα 2 και 3 ώρες την ημέρα, 50 και 60 ώρες την εβδομάδα και όλες τις Κυριακές. Ας κόψουν λοιπόν το δούλεμα. Δεν είναι αφελείς οι εργαζόμενοι για να πιστεύουν τέτοιες γελοιότητες. Το νομοσχέδιο είναι πάγια απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγαλοεργοδοτών, των εφοπλιστών, αυτών δηλαδή που συνδιαλέγονται όλες οι κυβερνήσεις. Η κοινική ομολογία του εφοπλιστή Λασκαρίδη, πως οι εφοπλιστές κάνουν ό,τι γουστάρουν, αποδεικνύει τη σαπίλα του συστήματος, που έχει ως μοναδικό κριτήριο το κέρδος των λίγων, αυτών που ζουν δηλαδή πλωσιοπάροχα από το δικό μας κόπο και ιδρώτα. Είναι γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 90 ακόμα, οι ευέλικτες μορφές εργασίας, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, η ανακύκλωση της ανεργίας, συνολικά η παραπάνω εκμετάλλευση της εργασίας μας για να εξασφαλιστούν και να αυξηθούν τα κέρδη τους για να ανασάνει, όπως λένε, η οικονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και αυτό το τερατούργημα, αφού το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, για το οποίο μας πιπηλάνε το μυαλό κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου, προϋποθέτει την υλοποίηση αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων για την εκταμείευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τα δωράκια δηλαδή και τα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, περιέχει και νέο χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση, στο δικαίωμα της απεργίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η καταστολή και ο αυτορχισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι από το πρωί συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορες ιστοσελίδες επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν το χτύπημα των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, αξιοποιώντας επιλογές συνδικαλιστικών δυνάμεων που οδηγούν αντικειμενικά στον εκφυλισμό. Επιδιώχθηκε να σηκωθεί ο κουρνιαχτός του κοινωνικού αυτοματισμού, να συκοφαντηθούν γενικά οι εργατικοί και λαϊκοί αγώνες, οι απεργίες, η δράση των συνδικάτων, η αλληλεγγύη των εργαζομένων. Όμως δεν πρόκειται να τους περάσει. Στην απεργία την επόμενη Πέμπτη θα νεκρώσουν τα λιμάνια, τα εργοστάσια και όλες οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην εργοδοτική και κυβερνητική τρομοκρατία. Αυτή είναι η απαραίτητη κλιμάκωση όσων αγώνων προηγήθηκαν το τελευταίο δεκάμηνο για να ακολουθήσουν νέοι, ακόμα πιο μαζικοί, ακόμα πιο μαχητικοί, για να πάρει η κυβέρνηση πίσω αυτό το έκτρωμα.
Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να πιάσουν τους εργαζόμενους στον ύπνο. Θέλουν να μην κουνιέται φίλος στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό και βάζουν πρόσθετα εμπόδια στην πραγματοποίηση των απεργιών, ακόμα και για τις γενικές συνελεύσεις που επιδιώκουν να γίνονται ηλεκτρονικά. Θέλουν τους εργαζόμενους ανοργάνωτους και διαιρεμένους, ο καθένας για την πάρτη του, έτσι ώστε να μην μπορεί να βγάλει κύχ, να είναι έρμεο στα δόντια της εργοδοσίας. Αξιοποιούν για τον ίδιο λόγο τους ξεπουλημένους της ΓΕΣΕΕ, αυτούς που έχουν πάρει διαζύγιο από την εργατική τάξη και τους αγώνες της εδώ και χρόνια. Είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία, υπονομεύοντας κάθε κινητοποίηση. Προσπαθούν να διασπάσουν το μεγάλο απεργιακό μέτωπο που έχει δημιουργηθεί, πηγαίνοντας κόντρα στις αποφάσεις εκατοντάδων σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, παίζοντας το παιχνίδι των καθυστερήσεων για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο χωρίς πολλές αντιδράσεις. Ούτε αυτό όμως θα τους περάσει. Το σημερινό συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα στέλνει το μήνυμα της αγωνιστικής απάντησης. Συνεχίζουμε πιο μαχητικά με απεργία στις 10 Ιούνιου και προετοιμαζόμαστε για νέα απεργιακή κλιμάκωση. Όσες τρικλοποδιές και μας βάλουν, η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια, στη συλλογική δράση και διεκδίκηση για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, την ίδια μας τη ζωή. Οι αντίπαλοι μας γνωρίζουν πολύ καλά πως όσο οργανωνόμαστε, όσο γινόμαστε περισσότεροι και αποφασισμένοι να παλέψουμε για το δίκιο μας, τόσο θα μεγαλώνουν τα δικά τους προβλήματα. Το επόμενο διάστημα να φτάσουμε λοιπόν σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους. Την επόμενη Πέμπτη να μην μείνει χώρος δουλειάς που να λειτουργεί, απαιτώντας να αποσυρθεί αυτό το έκτρωμα, αλλά και να καταργηθούν όλοι οι προηγούμενοι νόμοι που επέβαλαν την ευελιξία και τα λάστιχα ωράρια, που έφτασαν τους μισθούς στον πάτο, που μετατρέπουν την κοινωνική ασφάλιση σε τζογάρισμα. Σήμερα, στο 2021, υπάρχουν όλες τις δυνατότητες με την τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας που έχει συμβάλει στην άνοδο της παραγωγικότητας για να δουλεύουμε 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, να έχουμε όλοι ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ελεύθερο χρόνο για μας και τις οικογένειές μας. Έχουμε χρέος λοιπόν σε εμάς και τα παιδιά μας να παλέψουμε για το παρόν και το μέλλον μας. Είναι υποχρέωσή μας προς τις προηγούμενες γενιές εργατών που με σκληρούς και ματηρούς αγώνες κατέκτησαν το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις, την κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στην απεργία. Όλα αυτά που βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πάρουν πίσω, υλοποιώντας κατά γράμμα τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Όσους νόμους όμως και να φέρουν, να μας υποτάξουν, δεν θα καταφέρουν. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, κλιμακώνουμε τη δράση μας σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την πολιτική του, με τα τσιράκια τους μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της αντίστασης και της αντεπίθεσης για σύγχρονους όρους δουλειάς και συνθήκες ζωής. Καλή δύναμη σε όλους.